Αυτά που δεν ξέρεις. Συνεντεύξεις με τον Πάνο Χρυσοστόμου. Βασίλης Σπυρόπουλος. Ξεκίνησε από την εφηβεία, ας πούμε. Αρχίσαμε να παίζουμε κιθάρα, βρεθήκαμε μια παρέα ανθρώπων τα καλοκαίρια στο Ξυλόκαστρο πιο πολύ, που πήγαμε διακοπές. Ο παιδιά και από το Ξυλόκαστρο και από την Αθήνα παραθεριστές. Και αρχίσαμε να παίζουμε μαζί, δείχνοντας ο ένας τον άλλον. Αυτό έγινε, ας πούμε, στα τέλη της δεκαετίας του 60. Ναι. Άρα δηλαδή τα ακούσματα εκεί, φαντάζομαι, ήταν Hendrix, έτσι, και τα ακούσματα ήταν Cream, πολλά. Ήταν Beatles, Stones, Hendrix, Cream, Zeppelin, ό,τι έπαιζε στα τέλη της δεκαετίας, τα οποία τα ακούγαμε και από πριν, βέβαια, έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή, στην έκτη δημοτικού, εγώ αγόρασα, ξέρω εγώ, το Singlaki, το Satisfaction. Κατάλαβα. Έτσι. Ήταν εύκολο όμως να συμβεί αυτό, γιατί το ραδιόφωνο έπαιζε τέτοια μουσική. Ναι. Ήταν η μουσική, δηλαδή, η εμπορική, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή τα τσάρτ ήταν γεμάτα από καλά κομμάτια εκείνη την εποχή. Και ξεκινήσαμε τότε ερασιτεχνικά. Στην συνέχεια, μεγαλώνοντας, την είδαμε πιο σοβαρά, ας πούμε, και άρχισαμε να εγκαταλείπουμε άλλες ασχολίες προς όφελος, ας πούμε, της κιθάρας. Ναι. Αυτό, Βασίλη, ήταν βιώσιμο για εσάς, δηλαδή? Δεν το κάναμε βιοποριστικά. Δεν το κάναμε. Δηλαδή, δεν το σκεφτήκαμε ποτέ έτσι. Ναι. Απλώς, ας πούμε, εγώ και οι περισσότεροι από εμάς είμαστε σε κάποιες σχολές. Δώσαμε δηλαδή στο πανεπιστήμιο, μπήκαμε οι περισσότεροι από τις παρέα μας σε κάποιες σχολές και είχαμε άλλη, όχι ας το πούμε επιθυμία, αλλά περισσότερο φανταζόμαστε ότι κάποιο άλλο επάγγελμα θα κάνουμε στο μέλλον. Αλλά όταν μετά στα 20, 21, 22 ανακαλύψαμε ότι η κιθάρα μας απασχολεί πάνω από 8 ώρες την ημέρα, μοιραία πήγαμε προς τα εκεί, χωρίς να θέλουμε να γίνουμε επαγγελματίες. Τότε τα χρόνια, μιλάμε πια για τη δεκαετία του 70, έτσι, που είναι και... Αυτό που λέω, ας πούμε, έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 70. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν επάνω υπάρχει μία διαφορετική σκηνή στο ελληνικό τραγούδι. Βέβαια, που... οι επιρροές μας υπήρχαν και από το ελληνικό ρεπερτόριο, δηλαδή μεγάλη επιρροή άσκησε στη δικιά μας παρέα, δηλαδή, ο Εξαδάχτυλος και τα Μπουρμπούλια. Και με τον Παύλο τα Μπουρμπούλια και τα Μπουρμπούλια του Σαββόπουλου στον Πάλο, ας πούμε. Ναι. Έτσι, δηλαδή, υπήρχαν, δηλαδή το πρώτο, τα πρώτα γκρουπ σοβαρά που κάναμε, λέγαμε θέλω να κάνουμε ένα γκρουπ σαν τον Εξαδάχτυλο, για παράδειγμα. Μάλιστα. Έτσι, που, γιατί μας αποδείξαν ότι μπορεί να υπάρχει ροκ ελληνικό, δηλαδή ελληνικής ταυτότητας, ας το πούμε. Οπότε ο Παύλος ήταν μια φυσική συνέχεια όλων αυτών, όπως το ακούω. Συνέβησαν διάφορα ενδιάμεσα. Δηλαδή θέλω να πω ότι φτιάξαμε τη Σπυριδούλα το καλοκαίρι, το φθινόπωρο του 97, το Σεπτέμβρη. Το 97, ναι. Έτσι και... Στη συνέχεια κάναμε μια-δυο συναυλίες και μετά ήρθε ο Παύλος και μας βρήκε. Ναι. Αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Εσείς βεβαίως κάνετε και άλλες συνεργασίες στη μεταπαύλο εποχή, να το πούμε κάπως έτσι. Θέλω να πω ότι αυτό για σας συνεχίστηκε, ήταν βιωματικό έτσι κι αλλιώς. Ήταν η Σπυριδούλα, ήταν ένα γκρουπ που φτιάξαμε στην μετεφηβική ηλικία. Και, και το έχουμε μέχρι σήμερα. Δεν το βλέπουμε βέβαια σαν μια επαγγελματική, ας το πούμε, απασχόληση, αλλά περισσότερο σαν μια κατάσταση, ξέρεις, μια ταυτότητα μουσική. Ναι. Τι βλέπεις τώρα για όλα αυτά που ακολούθησαν? Δηλαδή, πολλοί, όπως εσείς επηρεαστήκατε από τα Μπουρμπούλια και από τους άλλους, είναι σαφές ότι κάποιοι επηρεάστηκαν και από εσάς. Έτσι φαίνεται. Τι βλέπεις γι' αυτό, πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Κοίταξε, αυτό είναι, όπως είναι φυσικό, μας ικανοποιεί με την έννοια ότι δείχνει ότι αυτό που κάναμε, και περισσότερο το πνεύμα αυτό που κάναμε και όχι κάθε αυτό οι νότες ή τα τραγούδια, αγγίξανε νέους ανθρώπους, μουσικούς. Ναι. Όταν ακούω καλά λόγια, όπως μου έχει πει και προσωπικά μας έχει πει ο Γιάννης ο Αγγελάκας για τον ήχο που είχαμε τότε και ότι τους άνοιξε κάποιους δρόμους στους επόμενους πολύ σημαντικούς ανθρώπους της ελληνικής ροκ σκηνής, αυτό είναι, δεν μπορεί παρά να σε ικανοποιεί. Είναι λογαριασμός μεγάλος, βέβαια, και μην ξεχνάμε ότι όχι μόνο για την ελληνική ροκ σκηνή, αλλά γενικά το ξέρουμε πια στην ελληνική δισκογραφία, άλμπουμ, ας πούμε, όπως το Φλου, λέω τώρα, είναι οριακά, έτσι. Είναι από τα άλμπουμ αυτά που τα βάζει κανείς σε δεκάδες με τα καλύτερα και πάει λέγοντας. Ναι, πέρα από αυτό, το οποίο έχει λίγο κατά κάποιο τρόπο δημοσιογραφικό, και εγώ συμφωνώ ότι το ροκ μπορεί να μην είχε πάρα πολλούς οπαδούς στην Ελλάδα, αλλά άσκησε ευρύτερη επιρροή στον ήχο, στη θεματολογία, στην αντίληψη, στην ελληνική μουσική σκηνή.
Σωστά. Αυτή είναι η εντύπωση έχω. Και ο απόϊχός του κρατάει μέχρι και σήμερα, ναι, ακόμα βέβαια. Και με αυτά όλα που βλέπουμε, που εντάξει δεν είναι ακριβώς. Ναι, όχι, εντάξει, φυσικά. Ναι. Αυτά που ίσως θα άξιζε, αλλά είναι βέβαιο ότι έχει επηρεάσει πάρα πολύ και η δική σας παρέα, όπως και άλλες παρέες μέσα στα χρόνια. Ναι. Αυτά που δεν ξέρεις. Συνεντεύξεις με τον Πάνο Χρυσοστόμου. Συνεχίζεται.